Ο κύριος Κόρης έθεσε κάποια πολύ ενδιαφέροντα ερωτήματα και θέματα, τα οποία αν είχαμε τη τύχη να τα συζητήσουμε εκτενώς, ήταν μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Βέβαια δεν θα κρατούσε μόνο 10 λεπτά ομιλίας από μέρους μου. Επιφυλάσσουμε να απαντήσω σε μερικά από τα θέματα που έθεσε. Και η κυρία Λιμπεράκη θα κάνει το ίδιο. Αλλά για την ώρα ας θέλω να βάλω τα οικονομικά της επιτυχίας σε ένα ευρύτερο πλαίσιο μέσα στα οικονομικά της συμπεριφοράς. Τα συμπεριφορικά οικονομικά. Βλέπετε, οι οικονομολόγοι παραδοσιακά κάνουν έχουν την πεποίθηση ότι οι άνθρωποι είναι ορθολογικοί. Υπό την έννοια ότι δεν κάνουν το ίδιο λάθος, τουλάχιστον όχι συστηματικά, και ότι ό,τι πράττουν το κάνουν τόσο ώστε να μεγιστοποιήσουν την ωφελημότητα ή τη χρησιμότητά τους. Αυτό ξέρουμε πλέον ότι δεν είναι αληθές. Κάνουμε συστηματικά το λάθος, κάνουμε συστηματικά το ίδιο λάθος σε πολλές καθημερινές μας αποφάσεις. Συνεπώς, η ψυχολογία έχει κάποια μαθήματα να μας δώσει. Τα οικονομικά είναι μέρος μιας κοινωνικής επιστήμης, μαζί με την κοινωνιολογία και την ψυχολογία, και συνεπώς δεν θα έπρεπε να καταλήγει σε συμπεράσματα απομονωμένη από τις άλλες δύο επιστήμες. Θα ήθελα λοιπόν πρώτα να σας δώσω κάποια παραδείγματα, ίσως έτσι είναι και πιο ευχάριστη η παρουσία σας εδώ πέρα, κάποια παραδείγματα επιζητωμένα, δημοσιευμένα σε διεθνή περιοδικά. Ο λόγος που θέλω να το κάνω αυτό είναι γιατί θέλω καταρχάς να τραβήξω την προσοχή σας στο λόγο μου. Βλέπετε, η θέση μου στην ομιλία αυτή, που βρίσκεται κάπου στη μέση, δηλώνει ότι αφού φύγετε από εδώ πέρα δεν θα με θυμάστε. Δεν θα με θυμάστε γιατί η εμπειρία σας από αυτή την εκδήλωση θα κρυφθεί από τον λόγο που έχει τη μεγαλύτερη ένταση και από τον τελευταίο λόγο. Εγώ προσωπικά έχω κάνει μια πρόβλεψη του ποιανού ο λόγος έχει μεγαλύτερη ένταση. Πιθανώς και εσείς το ίδιο, δεν είναι ο δικός μου, είναι ακολούθων ομιλητών. Και η κυρία Λιμπεράκη ως τελευταία χρήζει και αυτής ιδιαίτερης προσοχής. Βέβαια, τώρα που σας το είπα αυτό, ενδεχομένως εστιάζω την προσοχή σας. Λοιπόν, θα αρχίσω μερικά παραδείγματα που σαν έφερα. Ας αρχίσουμε μερικά συγκριτικού χαρακτήρα. Σύμφωνα με την κλασική οικονομική θεωρία, όσο το περισσότερο έχω από κάτι, τόσο καλύτερο. Δηλαδή, προτιμώ δύο σοκολάτες από μία. Ή προτιμώ, σαφώς, παραπάνω χρήματα. Σε πολλές περιπτώσεις αυτό ισχύει. Σε αρκετές. Όμως, έχουν γίνει μελέτες ότι οι Ολυμπιονίκες δεν χρήζουν αντίστοιχης επιτυχίας ανάλογα με τα μετάλλια που παίρνουν. Σαφώς, ο χρυσός νικητής, ο χρυσός Ολυμπιονίκης είναι αρκετά ευτυχισμένος εκείνη τη στιγμή και θα περιμέναμε ότι ο Αργυρός θα είχε τετραμέσως επόμενος και ο Χάλκινος τελευταίος, ανάλογα με την ευτυχία. Όμως, η ευτυχία του Χάλκινου νικητή είναι μεγαλύτερη από την ευτυχία του Αργυρού. Γιατί? Γιατί οι άνθρωποι κάνουν συγκρίσεις. Δεν είναι κατά απόλυτον τιμή η δικιά μου ευτυχία, αλλά είναι συγκριτικό με το τι κατόρθωσα με εσάς, το σύγκριση με εσάς. Ο δεύτερος, λοιπόν, σε πολλές περιπτώσεις, είναι δυσαρεστημένος που δεν καταφέρει να κερδίσει τον πρώτο, ενώ ο τρίτος είναι πανευτυχής που το απονεμηθεί ένα μετάλλιο. Αντίστοιχα πειράματα σύγκρισης, υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια, θα σας πω ένα που είναι μέσα στο βιβλίο, σε φοιτητές, τυχαίνει να είναι το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ. Τους βάζουν να διαλέξουν σε ποιο εικονικό κόσμο θα θέλουν να ζουν. Σε ένα που οι ίδιοι έχουν ένα εισόδημα 50.000 δολάρια, αλλά όλοι οι υπόλοιποι
25.000 δολάρια, ή σε ένα όπου οι ίδιοι έχουν 100.000 δολάρια και όλοι οι υπόλοιποι 250.000 δολάρια. Η κλασική οικονομική θεωρία εκεί είναι σαφής. Θέλουμε το περισσότερο για μας, θα διαλέξω να ζω σε έναν κόσμο όπου το δικό μου προσωπικό εισόδημα πλησιάζει το 50%. Η πλειοψηφία των φοιτητών που απάντησαν διάλεξαν το πρώτο. Δηλαδή, 50.000 δολάρια για μένα και 25 για εσάς. Γιατί συγκρίνω. Θέλω να βγάζω παραπάνω και γιατί στο δεύτερο σενάριο παρότι το δικό μου εισόδημα διπλασιάζεται, των αλλωνών 10 πλασιάζεται. Άρα είναι πάλι συγκριτικό. Ας περάσω σε παραδείγματα για το τι είναι κοινωνικά αποδεκτό. Όλοι πειραζόμαστε από αυτό που κάνουν οι γύρω μας. Είναι ο λόγος που η παχυσαρκία, ένα από τα μεγάλα προβλήματα υγείας, λόγω του πάνω και υποφέρει, έχει χαρακτηριστεί ως πανδημία. Είναι πιο κοινωνικά αποδεκτό να είναι κανείς παχύσαρκος σε μια κοινωνία παχύσαρκη και επηρεαζόμαστε από αυτό που κάνουμε γύρω μας και θα δίνουμε και εμείς να γινόμαστε παχύσαρκοι. Ένα άλλο παράδειγμα του πώς η κοινωνική ψυχολογία εκπαιδεύει τα πάνω μας. Σε πάρα πολλά πειράματα ξανά μόνο ένα παράδειγμα. Καλή ώρα κάθονται κάποια άτομα και τους δείχνουν μια εικόνα και πρέπει απλά να δηλώσουν πολύ απλά ποιο αντικείμενο είναι πιο μεγάλο. Λοιπόν, είναι ένα σπίρτο και είναι και ένα άλλο, το ένα σπίρτο είναι πιο μακρύ, το ένα τετράγωνο είναι πιο μεγάλο, το άλλο τετράγωνο και το καθεξής. Ο μόνος πραγματικός αποδέκτης του πειράματος, ας υποθέσουμε ότι είμαι εγώ. Αρχίζουν λοιπόν με τη σειρά οι υπόλοιποι, οι οποίοι είναι μέρη του πειράματος, ξέρουν πολύ καλά τι πρέπει να απαντήσουν και απαντούν σκόπιμα, ότι το μικρότερο αντικείμενο είναι το μεγαλύτερο. Συνεχεί εγώ παραξενεύομαι, λέω όχι, είναι σαφώς το αριστερό, παραδείγματος χάρη το μεγαλύτερο αντικείμενο. Στο επόμενο slide μας δείχνουν κάτι άλλο, ξανά παραξενευόμαστε λίγο, όμως είμαστε πολύ βέβαιοι ότι όχι όλοι οι υπόλοιποι είναι τρελοί, αφού σαφώς το ένα αντικείμενο είναι μεγαλύτερο από το άλλο. Την τρίτη φορά που συμβαίνει κάτι ίδιο, πηγαίνουμε, we go with the flow. Ακολουθούμε αυτό που είναι το κοινωνικά αποδεκτό. Είναι αυτό που λέγεται και στα αγγλικά, δεν είμαι σίγουρη την ελληνική, μετά θα με συγχωρήσετε με πάρα πολλά χρόνια έξω. Δεν το λέω προς την ύμη μου, που ψεύχα στα ελληνικά μου, αλλά ακολουθούμε το ρεύμα, πολύ σωστά, το λεγόμενο herd behavior, σαν τα πρόβατα, όλοι θα κάνουμε ακριβώς το ίδιο. Πειράματα με δάνεια, με έντυπα για να παραλάβετε ένα δάνειο. Στέλνουν διάφορα έντυπα σαν και τους ανθρώπους. Η μόνη διαφορά είναι ότι κάποια έντυπα έχουν πάνω φωτογραφία μιας όμορφης δεσποινίδας. Βέβαια αυτό συνδυάζεται και με ένα μεγαλύτερο επιτόκιο. Τι επιρροή έχει αυτή η υποσυνείδητη. Ότι το κάτι το ωραίο θέλουμε να ταυτιστούμε με κάτι το ωραίο. Υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση στο πείραμα αυτού του προϊόντος. Βέβαια τα άλλα μέρη που λαμβάνουν μέρος στο πείραμα δεν έχουν γνώση του πειράματος. Και πόσο αξίζει λοιπόν αυτή η φωτογραφία της όμορφης δεσποινίδας στο έντυπο, περίπου μισό της εκατό στο επιτόκιο. Σε περίπτωση που απορείτε, και οι γυναίκες που έλαβαν μέρος στο πείραμα είχαν την ίδια αντίληψη. Ήθελαν να είναι μέρος, συνδυάζουν κάτι όμορφο που βλέπουν με κάτι το επιθυμητό. Θέλω τώρα να πω σε μια μικρή συζήτηση για τη δύναμη του υποσυνείδητου. Δεν είμαι ειδικός, οικονομολόγος είμαι, αλλά παίρνουμε πάρα πολλά μαθήματα από ψυχολόγους και νομικούς ψυχολόγους και οικονομολόγους που είναι στον τομέα των οικονομικών συμπεριφοράς. Και είναι μια θεωρία ότι μπορούμε να συντονίσουμε τον εγκέφαλό μας να λειτουργεί κατά κάποιο τρόπο.
Στο δικαστήριο, αν κάποιος πάει μάρτυρα, ορκιζόμαστε πρώτα και μετά καταθέτουμε τη μαρτυρία μας. Σε καμία χώρα που γνωρίζω εγώ τουλάχιστον, αν καταθέτει κάποιος τη μαρτυρία του και στο τέλος λέει, παρεμπιπτόντως, ό,τι σας έχω πει ήδη είναι η αλήθεια, μόνο η αλήθεια και τίποτα άλλο παρά μόνο η αλήθεια. Στα οικονομικά, στη φορολογική μας δήλωση, για παράδειγμα, πρώτα δηλώνουμε διάφορα εισοδήματα, διάφορες χτίσεις που μπορεί να έχουμε και στο τέλος πολλά. Έχει αποδειχθεί ότι αν βάζω την υπογραφή πρώτα, δηλαδή υπογράφω ότι αυτά που πρόκειται να δηλώσω σε αυτό το έλεγχο είναι αληθή, αυτό συντονίζει τον εγκέφαλο χωρίς κανένα κόστος από μέρος είτε κυβερνητικό, είτε πολιτικό, είτε οτιδήποτε, να τίνει να πει παραπάνω την αλήθεια. Προς Θεού δεν λέω ότι αυτό είναι η λύση στο πρόβλημα της υποδιαφυγής. Θέλω να είμαι σαφής. Μια υπογραφή πρώτη συμπλήρωση του ΕΠΗ δεν θα λύσει το πρόβλημα της Ελλάδος, αυτό το θέμα. Όμως είναι κάτι με μηδανικό εντελώς κόστος και μπορεί να αποφέρει παραπάνω έσω. Η νομική επιστήμη το κάνει σωστά, η οικονομική επιστήμη το κάνει λάθος. Υπογράφουμε στο τέλος. Υπάρχουν αντίστοιχα πειράματα του πώς μπορούμε να κάνουμε τους ανθρώπους να δρουν πιο εγωιστικά. Μόνο και μόνο η αναφορά ή να σας κάνω να σκεφτείτε τα χρήματα που σας κάνει πιο εγωιστές. Άθελά σας. Αν σας πια βάλω να χωρίς ασχοληθείς στη μέση, κάποιοι θα φτιάξετε λέξεις, προτάσεις από κάποιες λέξεις που έχουν να κάνουν με τα χρήματα, κάποιοι άλλοι, για παράδειγμα με τον καιρό, κάτι τελείως ασχέτως. Για παράδειγμα, θα δώσω μια λέξη στους κράτους, χρήματα, δουλειά και διάφορες θέσεις, θα φτιάξετε μια πρόταση που έχουν αυτή τη λέξη. Μετέπειτα, μπαίνει ένας πειραματιστής μέσα στην αίθουσα και ρίχνει σκοπίμως μουλίκια στο πάτο. Αυτοί που ήταν primed, δηλαδή που τους βάλαμε να σκεφτούν υποσυνείδητα τα χρήματα θα μαζέψουν λιγότερα. Σε αντίστοιχα πειράματα θα μαζέψουν λιγότερα χαρτιά. Όταν μετά θα τους βάλουν σε ένα τραπέζι να συζητήσουν και να λύσουν ένα πρόβλημα μαζί, θα κάτσουν σε μεγαλύτερη απόσταση από όλους τους άλλους. Γινόμαστε κοινωνικά απομονωμένοι. Μόνο και μόνο με την ιδέα ότι έχουμε τονίσει παραπάνω την έννοια του χρήματος σε κάποιον. Αυτό σαφώς έχει κάποια διδάγματα ούτως ή άλλως, αλλά πόσο μόνο κατά τη διάρκεια της κρίσης. Ακούμε συνέχεια για χρήματα. Αυτό μας κάνει απομονωμένους από όλους τους άλλους. Σαφέστατα και σε αυτό που είπα πριν, ότι ακολουθούμε το ρεύμα, έχει διδάγματα για τη φοροδιαφυγή. Μπορεί να έχω κάθε καλή πρόθεση να είμαι ειλικρινής, αλλά απλά ακολουθώ το ρεύμα. Θεωρώ ότι είναι κάτι το κοινωνικά αποδεκτό. Συνεπώς δεν θα είμαι έτοιμος, ενδεχομένως. Ποιος να μην στείλετε αυτή την κασέτα στο Υπουργείο Οικονομικών. Λίγα πράγματα πιο εστιασμένα στην ευτυχία. Και αναφέρομαι και σε κάποια πράγματα τώρα που είπε ο κ. Κούρας. Υπάρχει απέκταση ζημιάς. Αυτό είναι γνωστό, δεν χρειάζεται να προσέχετε σήμερα σε ένα πάνελ κυρίως από οικονομολόγους για να το γνωρίζετε. Παρ' όλα αυτά, ένας ψυχολόγος, ο Ντάνιελ Κάνεμαν, είναι τώρα στο Princeton, πήρε το Νόμπελ Οικονομικών του 2002 για ακριβώς αυτή την ιδέα. Έδειξε ότι η σώπωση ζημιά έχει μεγαλύτερη επίπτωση από ένα ισόποσο κέρδος. Υπό ποια έννοια ισχύει αυτό? Όχι μόνο υπό έννοια ότι ό,τι χάνουμε μας έχει μια επίδραση πάνω μας, αλλά υπό την έννοια ότι αν προχωρήσετε τώρα έξω στον δρόμο και σας πέσουν τη τσέπη κατά λάθος 10 ευρώ, αν μετά από μία ώρα αποτύχει βρείτε άλλα 10 παραδίπλα, εξακολουθείτε και να είστε λιγότερο ευτυχισμένοι.
Παρότι τα ξαναβρήκατε. Γιατί η χασούρα, η ζημιά που υποστήκατε, έχει ακόμα μια επίπτωση. Αγγίδι Ανάτο. Το ίδιο. Πάλι είναι η ζημιά. Γιατί είτε προσαρμοστεί στο επίπεδο ότι κερδίσατε κάτι, αλλά το χάσατε. Όσον αφορά την ευτυχία που είχε ο κύριος Κούρας από την διάλεξη ως φοιτητής τότε και τώρα, όλο αυτό όταν έκανα το εξηγεί είναι μια απλή λέξη, η προσοχή. Attention. Είναι η προσοχή που δίνουμε στα πράγματα που επηρεαζόμαστε πριν από μείον 9 ως 1, τι είμαι κάτω. Αν σας ρωτήσω όμως πώς τι ευχαρίστηση πήρατε από το αυτοκίνητο που οδηγήσατε, αλλά η τελευταία φορά που οδηγήσατε, η σχέση αυτή με την αξία του αυτοκίνητου είναι μηδέν. Παίρνω την προσοχή σας έξω από το στιγμιότυπο, από το στερεότυπο του τι αυτοκίνητο έχετε. Γιατί που συνήθως σκέφτεστε όταν σας λέω τι ευχαρίστηση πήρατε από το αυτοκίνητο που οδηγείτε, ότι οδηγώ καλό αυτοκίνητο, σε κλάσμα του δευτερολέπτου, όλα αυτά, άρα πρέπει να δηλώσω ότι είμαι ευτυχισμένος. Από την τελευταία φορά που οδηγήσατε όμως, σκέφτεστε την κίνηση. Και δεν έχει καμία σημασία τη κίνηση, στο τσακωμό με τη γυναίκα σας, με τον άντρα σας και διάφορα πράγματα, και θα τα βγει στο ραντεβού σας. Και δεν έχει καμία σημασία να είσαι σε μια Ferrari ή σε ένα Golf. Η προσοχή λοιπόν που εστιάζουμε όταν απαντάμε αυτά τα ερωτήματα κάνει όλη τη διαφορά. Κλείνοντας, και μακάρι να μας δοθεί η ευκαιρία να συζητήσουμε όλα αυτά σε εκτενέστερο επίπεδο, τα παραδείγματα βέβαια δεν τελειώνουν εδώ. Είναι μια μεγάλη μερίδα οικονομολόγων που έχουν διαπιστώσει σημαντικές προσφορές που έχουν μια συνδυασμένη μέθοδο της ψυχολογίας με τα οικονομικά. Δεν έχει μόνο η οικονομική θεωρία ανάγκη την ψυχολογία, αλλά και η ψυχολογία οικονομικές θεωρίες. Οι δύο είναι πυλώνες ενός ευρύτερου κλάδου και δεν θα έπρεπε να είναι απομονωμένοι ένας από τον άλλο. Σας ευχαριστώ.